Χαιρετίζω από τη στερεά Ελλάδα, την αγωνιστική στερεά Ελλάδα. Περάσαμε μια χρονιά δύσκολη. Μια χρονιά που μας πήρε και μας σήκωσε. Ήρθε το φθινόπωρο. Ήμασταν όλοι καταδικασμένοι. Όλοι με σκυμμένα κεφάλια. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε. Τα χρέη μας είχαν πάρει σβάρνα. Οι υποχρεώσεις μας είχαν πάρει σβάρνα. Χρωστούσαμε σε ζωντανούς και πεθαμένους. Και αντιδράσαμε. Αντιδράσαμε. Στεναχωρηθήκαμε και επαναστατήσαμε. Μαζευτήκαμε όλοι μαζί κάτω από το κοινό πρόβλημα και βγήκαμε στους δρόμους. Όλη η Ελλάδα βγήκε στους δρόμους. Όλη η Ελλάδα κινητοποιήθηκε σε μια πρωτοφανή κινητοποίηση που δεν θα τη χαρακτήριζα κινητοποίηση αγροτών, θα τη χαρακτήριζα αγροτικό κίνημα Ελλάδας. Σε μια πρωτόγνωρη επανάσταση που δεν έχει γνωρίσει ποτέ ο αγροτικός κόσμος. Τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια που εγώ είμαι στους δρόμους και αγωνίζομαι. Γιώργο. Και όχι μόνο αυτό. Δεν είμαστε εμείς. Είναι και τα νέα παιδιά που συμμετέχουν για πρώτη φορά ενεργά στις κινητοποιήσεις, που γι' αυτά παλεύουμε και αυτό είναι το μέλλον, αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδας. Όταν ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική, μοίραζε στους Ινδιάνους χάντρες και καθρέφτες. Ό,τι ακριβώς μοίρασε ο Πρωθυπουργός χθες στους αγρότες. Νιώθω παιδί ενός κατώτερου Θεού να με κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο. Με πέραν συνάδελφοι τηλέφωνο και λέγαν τι είπε, τα είπε ακόμα, θα πει τίποτα μετά. Δεν είπε τίποτα και ούτε πρόκειται να πει τίποτα κανένας και μην περιμένετε από κανένα βοήθεια. Εμείς θα αλλάξουμε τον τόπο μας με την προσπάθεια, με τον αγώνα μας και θα τον αλλάξουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Τώρα είναι ευκαιρία, δεν θα μας δοθεί δεύτερη. Στους δρόμους δυναμικά να διεκδικήσουμε, να κερδίσουμε. Ξέρουμε όλοι τι θέλουμε, αυτή τη φορά ξέρουμε τι θέλουμε. Δεν είναι όπως παλιά. Ξέρουμε τι θέλουμε και αυτά που θέλουμε θα τα πάρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.